Πού είπα, θα πέσω, παιδιά. Νομίζω ότι θα τη λιτώνατε, έτσι. Νομίζατε πως αν μου κατεβάσατε τα βίντεο, εγώ θα κόλωνα και δεν θα έβγαζα σχολιάσμα για την τελευταία σας ταινία, έτσι. Ας την πούμε ταινία. Δεν γινόταν άλλωστε να αφήσω εκτός την επιτομή της φράσης αν πήγαινε στραβά. Δεν μου αφήσατε άλλωστε καν επιλογή. Εγώ λέω, παιδιά μας, να μην καθυστερούμε άλλο, γιατί σήμερα θα σχολιάσουμε την ταινία Jurassic World Dominion και το πράγμα έχει πολύ ψωμάκι. Οπότε, ξεκινάμε. Κυρίες και κύριοι, το 2015 η εταιρεία παραγωγής του franchise Jurassic World αποφασίζει να δώσει σε έναν εντελώς άπειρο τύπο τα κλειδιά ενός εκ των μεγαλύτερων κινηματογραφικών franchises όλων των εποχών και το όνομα αυτού, Colin Trevorrow. Ανέλαβε λοιπόν να αναγεννήσει το ιστορικό franchise Jurassic Park αυτός ο τύπος και μιλάμε τώρα, παιδιά, για τον άνθρωπο, για την κατάλληλη δουλειά, έτσι, γιατί τι καλύτερο από το να αναθέσεις την αναγέννηση ενός από τα σπουδαιότερα κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών σε έναν τύπο που δεν έχει φτιάξει τίποτα αξιόλογο στην καριέρα του. Σε έναν τύπο που δεν έχει καν σκηνοθετήσει άλλη ταινία μεγάλου μήκους, έτσι. Φοβερή κίνηση, φοβερή. Και κάπως έτσι φτάσαμε λοιπόν στο 2022 να ολοκληρώνεται αυτό το πράγμα που ξεκίνησε το 2015 με την τρίτη ταινία του υποfranchise του Jurassic Park, Jurassic World. Μια ταινία, κυρίες και κύριοι, που δεν είναι ούτε Jurassic, ούτε World. Ο Θωμάς, λοιπόν, στο τέλος του βίντεο καλή κακή που είχε κάποτε κάνει για την δεύτερη ταινία του franchise, είχε πει. Και το τέλος αυτής της ταινίας είναι και το καλύτερο σημείο της και για τον προφανή λόγο, αλλά και για το ότι εκεί βρίσκεται και η καλύτερη ιδέα της. Ότι δηλαδή οι δεινόσαυροι πλέον βγήκαν παγανιά στον έξω κόσμο και πρέπει οι άνθρωποι να συνυπάρξουν μαζί τους. Κούνια που σε κούναγε, παρελθοντική Θωμά. Κούνια που σε κούναγε, καημένε. Όσο τα έλεγα εγώ αυτά, ο Τρέβορο Βλάκας είχε αράξει μια παραλία στις Μαλβίδες, παιδιά, κάνοντας αέρα στον εαυτό του με δολάρια και κάποια στιγμή τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε, ρε Colin, πρέπει να γράψουμε για την τρίτη ταινία Jurassic Park σενάριο. Έχεις τίποτα? Αμαν, λέει, αμαν. Και χωρίς δεύτερη σκέψη, παιδιά, αφήνει κάτω το μοχίτο του, σηκώνει το τιλ και αμέσως. Τι μου το θύμισες, μωρέ, τώρα αυτό, τι μου το θύμισες και μου χάλασες διακοπές. Κλείσε, κλείσε. Έχω άνθρωπο, έχω λύση εγώ. Κλείσε, σου λέω, μωρέ, κλείσε, ναι. Σαν να πάρω το ξάδερφο τώρα. Το σηκώσει. Α, έλα, ξάδερφε. Έλα, ρε Τζον. Ναι, ρε, ο Colin είμαι. Τι να κάνω. Ας το πούμε εδώ πέρα διακοπές. Τι να κάνω, λέει, να γράψω σενάριο. Όχι, ρε, εσύ, όχι. Και για να σου πω την αλήθεια, σκέφτηκα αυτό που μου έχεις πει εσύ πριν κανένα χρόνο. Ότι θες να γίνεις σενάριογράφος. Τι εννοείς, ρε. Όχι, ρε, όχι, καμία σχέση. Δεν γελούσα με σένα εκείνη τη στιγμή. Κάτι είχα θυμηθεί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σου να λάμψεις. Θέλω να γράψεις εσύ το σενάριο της νέας ταινίας Jurassic World. Τι λες? Τι δεν έχεις χρόνο, ρε, τι εννοείς? Α, βρήκες δουλειά. Και δεν μπορείς να ξεκλέψεις λίγο χρόνο για μένα, μωρέ. Καλά, δεν βιάζομαι. Έχεις χρόνο. Με την άνεσή σου, σε μία εβδομάδα να το έχεις έτοιμο. Τι φωνάζεις, μωρέ, τι φωνάζεις? Αφού εσύ του έχεις ταλεντάρα. Έλα τώρα, σου λέω, είναι ευκαιρία σου. Τι λες, θα το κάνεις? Μπράβο, εθηρίο, μπράβο, να σε χαρώ. Πιστεύω σε σένα, να ξέρεις. Παιχταρά μου εσύ, ταλεντάρα μου τρελή. Λοιπόν, σου στέλνω λεπτομέρειες, έτσι. Και για να σου πω, Τζον, Τζον, μην κλείνεις, ρε. Να σου πω, έτσι για το κουτσοπολιό ρωτάω. Πού βρήκες δουλειά, ρε τρελέ? Στις απετομώσεις. Α, κάτσε τώρα, γιατί μου ήρθε η ιδεάρα, κάτσε. Λοιπόν, κλείσε, κλείσε, τα λέμε. Άντε, φιλιά, φιλιά, σου στέλνω. Οπότε πάμε να δούμε πώς έκλεισε ο Colin Trevorrow και η παρέα του το θρυλικό Jurassic Park franchise. Καταλαβαίνετε, παιδιά, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Έρχονται οι δεινόσαυροι και μας κλέβουν τα γαβούρια. Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Tom & Chill TV. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και ιδιαίτερα η Ελλάδα μετά την απελευθέρωση των δεινοσαύρων στον έξω κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια οι ψαροταβέρνες μαστίζονται από την έλλειψη πρώτων υλών για τη δημιουργία της αγαπημένης κλασικής καβουροσαλάτας. Οι ειδικοί φοβούνται για το μέλλον της ανθρωπότητας αφού πλέον οι δεινόσαυροι τρώνε και τσιπούρες αλανιάρες. Το μικρόφωνο πίσω σε εσένα, Θωμά. Ευχαριστώ, Θωμά, δημοσιογράφε. Ας συνεχίζουμε όμως την προβολή μας. How did we get here? Πάλι καλά, παιδιά, που δεν τις έκλεψε την ανθοδέσμη από το ροδάχτυλο, γιατί θα λιποθυμούσαν οι ανύπατροι ή οι ανύπατρες. Η κατάσταση, σας λέω, είναι πολύ σοβαρή. It's been three decades since the deadly events at Jurassic Park.
And we've yet to find a way for these animals to live safely among us. Σώπα ρε εσείς, μην μου πείτε! Ακόμα δεν έχει βρεθεί τρόπος να ζούμε αρμονικά με τους δεινόσαυρους, ε! Guess what! Ούτε πρόκειται, γιατί είναι δεινόσαυροι! Δεν είναι γάτες, είναι επικίνδυνα τεράστια όντα που κάποια από αυτά τρώνε σάρκα για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Ε, πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα? Δεν υπάρχει χώρος για όλους μας εδώ πέρα. Δεν είναι περίπτωση εμείς εδώ, εσείς εκεί η φάση. Είναι ή εμείς ή εσείς. Local authorities have warned the animals are unpredictable and when hungry, extremely violent. Και αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ο παρελθοντικός Τομάς, που εννοείται είχε πάει να δει τον Ντομίνον στο σινεμά, είχε αρχίσει να χαίρεται, γιατί λέω, επιτέλους θα δούμε αυτό το πράγμα που υπόσχεται εξ αρχής ο τίτλος αυτού του franchise ολόκληρου και ειδικότερα ο τίτλος αυτής ταινίας. Δηλαδή, θα δούμε τους δεινόσαυρους να κυριαρχούν στον πλανήτη και να σκοτώνουν κόσμο αβέρτα. Αλλά... The US Congress awarded sole collection rights to the global giant Biosyn Genetics. Αλλά η ταινία αποφάσισε, αντί να ψυχαγωγήσει το κοινό που επένδυσε χρήματα για να τη δει, να το τρολάρει μες στη μούρη του. Γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να σκυπάρει όλο το ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας για να μας φέρει εδώ. At Biosyn, we're dedicated to the idea that dinosaurs can teach us more about ourselves. Να δούμε δηλαδή, να ξαναδούμε για άλλη μια φορά την ίδια ιστορία που είδαμε 30 χρόνια πριν. Να δούμε πάλι δηλαδή έναν τύπο που έχει φυλακίσει τους δεινόσαυρους μέσα σε ένα πάρκο και κάνει πειράματα ώστε να δημιουργήσει νέα είδη. Βρε τραχανοπλαγιάδες, αυτό το έχουμε ξαναδεί και όχι μόνο το έχουμε ξαναδεί, αλλά το είδαμε και τέλεια εκτελεσμένο. Κάντε κάτι άλλο. Μυαλό θέλει, μωρέ. Some note that these government contracts have led to massive spikes in Biosyn's profits. Long story short, λοιπόν. Όχι δηλαδή ότι χρειάζεται και πολύ προσπάθεια για να εξηγήσει αυτό το πράγμα. Με το ξαμόλυμα των δεινοσαύρων στον κόσμο, ξεκίνησε η μαύρη αγορά των δεινοσαύρων, λέει. Οπότε η κυβέρνηση για να το σταματήσει αυτό έδωσε μονοπωλιακά προνόμια σε μια εταιρεία εν ονόματι Biosyn και μόνο αυτή επιτρέπεται, λέει, να έχει δεινόσαυρο στην αυλή της. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι είναι παράνομοι. Σενάριο, παιδιά, όχι επιστημονικής φαντασίας, σενάριο μηδενικής φαντασίας. Πείτε μου, από πότε μια κυβέρνηση δίνει μονοπωλιακά προνόμια σε μια εταιρεία για να καταπολεμήσει τη μαύρη αγορά? Από πότε? Θα κάνω, ας πούμε, στα γρήγορα, εγώ μια πολύ απλή ερώτηση. Γιατί να κάνει το κράτος αυτό, να δώσει δηλαδή στην Biosyn μονοπωλιακά προνόμια και να μην πρέπει όποιος θέλει να ασχοληθεί με τους δεινόσαυρους ή να έχει κάποιον δεινόσαυρο στην κατοχή του για ιατρικούς σκοπούς, ας πούμε, να πρέπει να πάρει μία άδεια από το κράτος? Γιατί? Μια απλή ερώτηση έκανα και απευθείας ακύρωσα ολόκληρο το σενάριο της ταινίας. Ήδη δηλαδή σκέφτηκα πολύ περισσότερο από τους ίδιους τους σεναριογράφους. Και παιδιά, είμαστε ακόμη στην αρχή. Πάμε παρακάτω. And rumors persist of a human clone. Some believe she's genetically identical to Charlotte Lockwood. Συγγνώμη, αλλά αυτό τώρα πώς γίνεται να το ξέρουν τα media? Στην προηγούμενη ταινία, ένα άτομο μόνο το ήξερε αυτό για την κόρη του Lockwood. Lockwood never had a grandchild. He just wanted his daughter back. He created another. He made her again. Ο Eli Mills και το είπε στο τέλος στους πρωταγωνιστές λίγο πριν τον φάει ο τυραννόσαυρος Rex. Άρα, οι μόνοι που θα μπορούν να έχουν διαρρεύσει αυτή την πληροφορία είναι οι ίδιοι οι Owen και οι Klepta, που δεν νομίζω γιατί υποτίθεται πως είναι η καλή της υπόθεση και προστατεύουν την Maisie. Για όσους τώρα δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι Owen και Claire, θα ξεκινήσουμε από τη δεύτερη. Δεν μπορώ με τίποτα να χωνέψω τη φάτσα αυτήν σαν καλή. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Μια χαρά κακέτα στην πρώτη ταινία. Πώς τους ήρθε τώρα ξαφνικά να το γυρίσουν το έργο και να προσπαθούν να την κάνουν καλή, είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Για την οποία, Κλέρ, παιδιά, δεν χάνουν χρόνο και προσπαθούν ακόμη να μας πείσουν ότι είναι η καλή της όλης υπόθεσης, γιατί με το καλημέρα τη βάζουν να σώσει ένα μικρό δεινοσαυράκι από την αιχμαλωσία. Ρε, αυτή είναι καλή. Αλλά φυσικά, παιδιά, αυτά δεν τα κάνει μόνη της. Έχει μαζί της τα δύο φοβερά sidekick της. Την προσωποποίηση της παγκοσμιοποίησης Ροντρίγκες και αυτόν εδώ. Nope. Τον πολύ αγαπημένο μου από την προηγούμενη ταινία, Franklin Webb. Relax. More likely to die riding on a horse than in a plane. No, I'm not, because I won't get on a horse. My chances are zero. Α, ναι, συγγνώμη, παιδιά, ξέχασα να σα συστήσω πριν. Παιδιά, η περίοδο με. Το Franklin Webb ήθελα να πω. Webb, τα παιδιά. Ναι, ναι, πολύ το συμπαθώ. We're done. I got a call last week. It's a real job. Ευτυχώς όμως, πάλι καλά, οι σεναριογράφοι έκαναν και κάτι καλό, αφού αποφάσισαν να τους βγάλουν εκτός της τρίτης ταινίας αυτούς τους δύο, σχεδόν εντελώς δηλαδή, γιατί την περίοδο με πόδια θα την ξαναδούμε λίγο πιο μετά, γιατί λέει βρήκε σοβαρή δουλειά. Οπότε η Κλέρ, που στρέφεται αμέσως μετά...
τον Ινδιάνα Τζόουνς. Ποια να φέρουν σπίτι ρε, τους τσουλουφόσαυρους. Πρέσεις, δεν υποτίθεται πως οι δεινόσαυροι πλέον μπορούν και κυκλοφορούν ελεύθεροι στα λαγκάδια. Αυτοί γιατί τους κυνηγάνε. Α, ναι παιδιά, ναι, πώς το ξέχασα τώρα αυτό. Σίγουρα 1000% τον Chris Pratt οι περισσότεροι θα τον έχετε μάθει από τον ρόλο του Star-Lord στις ταινίες Guardians. Όμως παιδιά, δεν κλαίνει μία ο Star-Lord μπροστά στον σούπερ ήρωα που ονομάζεται Owen Grundy. Μόλις είδαμε κυρίες και κύριοι τον Owen Grundy να κρατάει με τα γυμνά του χέρια έναν δεινόσαυρο 3,5 τόνων. Αλλά εκτός από σούπερ δυνατός, ο Owen έχει και το force με το μέρος του από ό,τι φέρεται, αφού μπορεί και μιλάει στους δεινόσαυρους απλώς απλώνοντας την παλάμη του και κοιτώντας τους με λέγνο βλέμμα. Έτσι μπράβο μπορεί το δεινόσαυράκι. Καλό σκυλάκι. Jurassic World, κυρίες και κύριοι. Dominion. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι ανούσιες κυρίες αφού βλέπουμε την μικρή Maisie Lockwood να περνάει μια γέφυρα και να βοηθάει κάτι εργάτες να μεταφέρουν δύο μεγαλολεμόσαυρους από το εργοτάξιό του. Ακούστε τώρα, οι δεινόσαυροι έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη εδώ και 4 χρόνια. Η μαύρη αγορά έχει ανθίσει με δάφτους και η ταινία δείχνει ακόμη τους ανθρώπους να κοιτάνε τους δεινόσαυρους λες και τους βλέπουν για πρώτη φορά. Δεν έχει αντιληφθεί κανείς από αυτούς που φτιάχνουν την ταινία πως πλέον το θέμα δεινόσαυρο στο franchise δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον έξω κόσμο. Τίποτα, ρε. Ύπνος βαθύς. Oh, you like that, do you? I do. Yeah. Okay. Owen και Claire λοιπόν, εντάξει, έχουν γίνει ζευγαράκι όπως ήταν φυσικό, αλίμον. Δηλαδή, και έχουν υιοθετήσει και την μικρή κλόνο Maisie, παρά τη θέλησή της από ό,τι φαίνεται. You sure you didn't go past the bridge? Yeah. I said I didn't go past the bridge. Γιατί όλο νευριάζει με ό,τι της λένε, όλο τους τη λέει και ειδικότερα στεναχώνεται. Δηλαδή την Claire, καλά εκεί, καλά κάνει, την καταλαβαίνω κιόλας. Δεν την αφήνουν να απομακρύνεται από το σπίτι για να μην την απαγάγουν, λέει. Γενικά, δεν φαίνεται να περνάει και τόσο καλά. Why can't I have any freedom? Because you can't. Παιδιά, να πω κάτι εγώ τώρα, να πω μια ιδέα, ρε παιδί μου. Εφόσον δεν μπορείτε να αντιθασέψετε το κοριτσάκι και θέλετε να το κρύψετε κιόλας από τον έξω κόσμο, γιατί δεν το παίρνετε εσείς να το πάτε μαζί στην πόλη βόλτα. Επίσης, άλλη μια ιδέα, καλά θα σας ανατινάξω τον εγκέφαλο τώρα, κάντε και κάτι για να μην μοιάζει τόσο με τις φωτογραφίες που έχουν βγει στις ειδήσεις. Κόψτε τα μαλλιά της, κόψτε τα κιόλας κοντά, δεν θέλει και πολύ μυαλό, απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όμως όλα αυτά, παιδιά, γιατί ήρθε η ώρα για το ζουμάκι της ταινίας, για την τεράστια απειλή που έρχεται για να απειλήσει τη ζωή στον πλανήτη μας. Ποια λέτε εσείς να είναι, λοιπόν? Μήπως η απειλή είναι μια γέλη με ράπτορες που κατασπαράζει χωριά ολόκληρα? Βρε, μην είναι η εμφάνιση πολλών τυρανόσαυρων ρεξ? Μήπως είναι ένας μήνος αιμοφόρων πτεροδάκτυλων που κάνουν ντους σε πόλεις και απαγάγουν κόσμο? Όχι, βρε! Αυτά είναι απλά πράγματα, ασήμαντα. Τι να κλάσουν αυτά μπροστά στις... στις τεράστιες ακρίδες, ε! Φοβερό! Λογικά οι σεναριογράφοι ανακάλυψαν τις 10 πληγές του Φαραώ και ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που είπαν να τις κάνουν ταινία. Αλλά επειδή τους είχαν δώσει εκείνη τη στιγμή και το Jurassic World 3 και έπρεπε να το τελειώσουν, σου λέει «Α, το κοτσάρουμε εκεί μέσα, γιατί όχι!» Και γένετο Dominion. Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι, δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη κοροϊδία ποτέ στη ζωή μου, σας μιλάω μπέσα. Τόσο βλάκας που πλήρωσα εισιτήριο δεν ένιωσα ούτε στο Justice League. Τουλάχιστον εκεί είδα την Justice League. Εδώ ο τίτλος με το περιεχόμενο δεν είχαν καμία απολύτως σχέση. Ο σωστός τίτλος, παιδιά, θα ήταν Jurassic World και η εκδίκηση της ακρίδας. Τα λεφτά μου πίσω, ρε! Τιλ! Thanks for watching.
Thanks for coming. Ναι, φυσικά. Ποιος είναι πιο ειδικός από την Έλλη Σάτλερ για να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας? Τι λέτε τώρα. Και από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούσετε είναι ακριβώς αυτό που είπε και ο Colin Trevorrow στη Laura Dern όταν την πήρε τηλέφωνο για να παίξει τον Dominion. Wasn't sure who to call. Γιατί τι κάνεις όταν το franchise σου έχει ξενερώσει εντελώς το κοινό για να καταφέρεις να το ξαναβάλεις μέσα στην αίθουσα? Τους φαλιαρώνεις με νοσταλγία. Δηλαδή, φέρνεις πίσω όλους τους παλιούς, καλούς, αγαπημένους χαρακτήρες από το Jurassic Park franchise. Ξέρετε για ποιο λέω, μωρέ? Για αυτό το franchise που όντως ασχολούνταν με δεινόσαυρους. Αυτό. Is that your land? That's the Bennett's corn. The locusts didn't need that. They use biosense seed. Οι ακρίδες με ορμόνες, παιδιά, τρώνε μόνο τους σπόρους που δεν είναι της biosense. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Εγώ, γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια, τυχαίο είναι το γεγονός. Anyway, πάμε τώρα στον επόμενο δεινόσαυρο. Στον επόμενο χαρακτήρα εννοούσα από τις παλιές ταινίες. Με συγχωρείτε για αυτό το λάθος. Why do we dig? Αχ, τι γλυκό πικρό συνέστημα είναι αυτό, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα νιώσω. Ο Σαμ Νίλ επιστρέφει και αυτό στις επάλξεις, εννοείται, για την ταινιάρα Dominion. Και τον καημένο, παιδιά, τον έχουν βάλει να κοιτάει συνεχώς σπιλμπερκικά στο υπερπέρα για να τρως εκτός από σφαλιάρες νοσταλγίας ταυτόχρονα και κλωτσιές νοσταλγίας. Αλλά επειδή κάποιος πρέπει να το πει στον ατάλλαντο Τρέβορου, αυτά δούλευαν στα 90s, άντε και στα Zeros πολύ βαριά. Τώρα είναι ηλίθιο να σκηνοθετείς έτσι. Αλλά παιδιά, αυτά παθαίνεις όταν δεν έχεις κανονικό σκηνοθέτη και έχεις παραγωγό που το παίζει σκηνοθέτης. Alan Sadler. Alan Grant. Ποιοι φυσιολογικοί άνθρωποι και δει φίλοι από τα παλιά πιερετιόνται λέγοντας όνομα και επίθετο? Πείτε μου ποιοι. You look the same. Μα γιατί το λες αυτό, Έλλη μου? Επειδή φοράω ίδια σχεδόν ρούχα με παλιά και ίδιο καπέλο και κρατάω και το ίδιο φουλάρι, το κόκκινο φουλάρι που φορούσα παλιά στο χέρι μου. Σιγά τις ομοιότητες. It's a locust. Mandibles, wings, thorax, but... Θέλω όμως να πω και εδώ ένα μπράβο στην ομάδα πίσω από τα ειδικά εφέ αυτής της ταινίας, που παιδιά έκαναν συγκλονιστικά εκπληκτική δουλειά με τα animatronics, γιατί αυτή η ταινία, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, είναι τίγκα στα animatronics. Τίγκα σας λέω. This is the locust. Look at that thing. And then we got motors underneath it. And then we hide these motors underneath. Με ένα από αυτά τα εκπληκτικά animatronics θα εμφανίζεται σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Μιλάω φυσικά για την ακρίδα μέσα στο κλουβί. I need to go to their sanctuary and get DNA from another locust there, but I need a witness. Όλοι θα μαρτυρήσετε, Έλλη μου, μην ανησυχείς καθόλου. You coming or what? Νομίζω πως το πιάσετε το concept. Έλλη και Άλαν θα πάνε χεράκι-χεράκι μέσα στην Biosyn για να πάρουν δείγμα DNA από μία ακρίδα εκ των έσω. Εν τω μεταξύ να πω εδώ πως μετά την εξάπλωση των δεινοσαύρων σε όλο τον κόσμο, οι παλαιοντολόγοι σαν την Έλλη και τον Άλαν θα έπρεπε να έχουν χεστεί στο τάλιρο, διότι μιλάμε για ειδικούς και όχι μόνο, μιλάμε και για θρύλους. Παρ' όλα αυτά, είναι ακόμη τα πεινά χαμομηλάκια που σκάβουν σε πέτρες για να βρουν κόκαλα. Εντάξει, καλό είναι και αυτό, δεν λέω. Αλλά τι να τα κάνεις τα κόκαλα όταν πλέον έχεις ολόκληρο το είδος ολοζώντανο μπροστά σου? Με άλλα λόγια, μηδενική εξέλιξη χαρακτήρου. I got an invite for... Seems there's a lot of money in being a chaotician these days. Άντε, μπράβο, να! Ορίστε, ρε παιδιά, τουλάχιστον κάποιος κατάφερε να οικονομήσει από όλο αυτό το πανηγύρι και εννοείται πως αυτός ο ένας θα ήταν και ο μοναδικός άνθρωπος που δεν είχε καμία σχέση με τους δεινόσαυρους. Ο μαθηματικός Ιαν Μάλκομ. Εντάξει, γι' αυτό δεν μπορώ να πω και κάτι, και στην πραγματικότητα ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Ο Chris Pratt, η αγώνευτη και η με το ζόρι κόρη τους, λοιπόν, μένουν δίπλα από την μπλε και το μικρό της, το οποίο μικρό, παιδιά, θα χρειαστεί ένα update πολύ σύντομα για την μπαγκάρι, ρε γαμωτό. Πολύ μπαγκάρι. Πα, CGI για Όσκαρ, κυρίες και κύριοι. Εσύ γάμωρα τώρα, τι θέλετε δηλαδή κι εσείς? Αληθοφανή CGI στην μπλε και το μικρό της? Τι είμαστε, καμιά ταινία με δεινόσαυρους? Όμως, επειδή σας έκοψα, ήδη έχετε αρχίσει και ανησυχείτε για την υγεία της συμπαθέστατης πιτσιρίκας, δεν θέλω να φοβάται κανένας. Ο σούπερ ήρωας Owen είναι εκεί με το Force για να σώσει την κατάσταση. Back up. You're in hot sauce, right? Just breathe.
If you don't, she'll think you're scared. Έλα, έλα Μέιζι, ανέπνευσε, ανέπνευσε και σπρώξε. Και μην κουνιέσαι, θέλω να πω. Ernest's gotta be nearby. Ορίστε, παίζει η φωλιά της να είναι κοντά. Άρα θέλετε να μου πείτε ότι δεν ήξερε ο Owen ότι η Blue είναι εκεί τριγύρω. Κατά τύχη έγινε όλο αυτό. Δεν περίμενα και τίποτα περισσότερο. Where you going? You can't keep me here, you're not my mother. Όντως δεν μπορεί να σε κρατήσει εκεί, αλλά θα μπορούσε να σε ακολουθήσει. Εντάξει ρε παιδιά, σε αυτό συμφωνώ. Είπαμε να την κάνουμε καλή την Claire, αλλά όχι και τόσο. Πρέπει να δούμε και ταινία άλλωστε, οπότε όλα μια χαρά και μιας παιδιά και πιάσαμε τις συμπτώσεις. Αχ! Όλος τυχαίως κάτι λαθροθύρες που ήταν εκεί στην περιοχή και κατασκόπευαν τους πρωταγωνιστές μας πιάνουν το μικρό της Blue που όλος τυχαίως όπως ξανάπα έπεσε στην παγίδα την κατάλληλη στιγμή και λέω την κατάλληλη παιδιά γιατί στον γυρισμό. Who are you? Όλος τυχαίως πάλι φτάνουν την κατάλληλη στιγμή στη γέφυρα ώστε να κλείσουν και τους δύο δρόμους διαφυγής της Maisie για να μπορέσουν να την απαγάγουν και να ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης. Μιλάμε τώρα παιδιά για σύμπτωση άλλου επίπεδου. Χαίρε βάθος αμέτρητον, τέτοια γολοφαρδία. Τι! Σας είδε Owen! Βρείτε καράβι να φύγετε! Ρε δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε, πότε καλά! Χάρη σας έκανε που δεν πέταξε για να έρθει να σώσει τη μικρή! Για να δούμε και λίγο ταινία το έκανε! They found her! What? Leader's a real shit heel! He must have recognized me, followed me here! Αχ, ναι, μεγάλο καθήκη ο αρχηγός τους κυρίες και κύριοι που δεν θα κάνει τίποτα άλλο ουσιαστικό στην ταινία. Καλά τα λες Owen εσύ, αλλά ποιος ακούει είναι το θέμα. Τέλος πάντων, άντε Claire, γρήγορα πήγαινε πάρε το αμάξι να φύγουμε! Πού είναι το παιδί μου, Ρικουφάλα? Το έκλειψα μπροστά στα μάτια μου, βέβαια, πριν λίγο, αλλά. Πού είναι, πήγαινε φερτό, δούλε! Και δεν ξέρω τι είχατε καταλάβει για αυτή την ταινία, κυρίες και κύριοι, αλλά ο πραγματικός βίλεν της ταινίας είναι η Blue. Η οποία Blue ξέρει ότι της απήγαγε άλλο στο παιδί, αλλά απειλεί τον Owen δαγκώνοντάς τον για να πάρει να της το φέρει πίσω. Έτσι μπράβο, έτσι θέλω τους δεινόσαυρους, κυρίαρχο είδος ρε, αυτό θα πει Dominion. Κυριαρχία στα ελληνικά, για όποιον δεν το πιέζε. Δεν ήθελε βέβαια η ταινία να σου δώσει αυτό να καταλάβεις με την όλη φάση της Blue, αλλά εγώ έτσι το είδα. Τι να κάνω και εγώ ρε παιδιά, τα βλέπω θετικά όσο μπορώ, μπας και βγει το επεισόδιο. Come on. I know who to call. Και η επιχείρηση διάσωσης της μικρής Blue μόλις ξεκίνησε κυρίες και κύριοι. Πρώτη στάση CIA. Και δεν θα πιστέψετε ποιος δουλεύει στη CIA. Ο αγαπημένος μου Webb. Name's Rain Delacourt. Real piece of work. Τι με το οποίο Webb εδώ η δημιουργή παιδιά. Από αυτό εδώ τον έχουν μετατρέψει σε σοβαρό πράκτορα της CIA που δίνει και συμβουλές στους πρωταγωνιστές μας και όχι τίποτα άλλο. Τα λέει και καλά. I told you somebody would come looking for her. You can't just take a person, Claire. I had no choice. Τέλος πάντων, οι παλιοί πρωταγωνιστές μας λοιπόν πηγαίνουν στην Biosyn για να μάθουν για τις ακρίδες και οι νέοι θα καταλήξουν εκεί για να σώσουν την μικρή κλόν. Is that Dreadnoughtus? Ρε λεβέντες, σας παρακαλώ, μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν να έχουν εμφανιστεί ξανά οι δεινόσαυροι εδώ και 30 χρόνια και όχι λες και βρισκόμαστε στην πρώτη ταινία Jurassic Park. Μια χάρη ζητάω, μόνο αυτή, ζητάω πολλά. Αντί ρε παιδιά να εκμεταλλευτούν τη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχαν ποτέ και να εκτοξεύσουν στο Θεό αυτό το franchise, δείχνουν ακόμη τους πρωταγωνιστές να κοιτάνε τους δεινόσαυρους και να μένουν έκπληκτοι. Beautiful, right? Εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτός ο δεινόσαυρος είναι ένας από τους μεγαλύτερους που υπήρξαν ποτέ, αλλά και πάλι. Τώρα τον είδα για πρώτη φορά, μετά από 30 χρόνια, τώρα τον είδα. Heard the animals remotely using a neuroimplant that sends electrical signals directly to the brain. Α, okay. Λοιπόν, άρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιούν στους δεινόσαυρους ένα τσιπάκι που έχουν στο κεφάλι τους και έρχονται και τους μαντρώνουν από μόνοι τους. Wow, this is big. I'm Lewis. Dodgson. Και δεν νομίζω να χρειάζεται καν να πω πως αυτός εδώ τυπάς είναι ο κακός, έτσι. Έχει άλλωστε και τη γνωστή και μη εξαιρεταία φόρμα προσώπου κούγιας που δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια. Unlocking the true power of the genome. We're this close, believe me. You make a fortune with that. Τι διακριτική, Dr. Sattler, ε! Και για πες, δόκτορα, θα βγάζετε μια περιουσία με αυτά, ε! Ε! Και κοιτάει και τον Dr. Grant με μισό μάτι όταν το ρωτάει.
No, it's not about money. Κοίτα να δεις, απάντησε. Μα πώς έγινε αυτό τώρα. Και εγώ που νόμιζα ότι θα γύριζε να της πει. Ναι ρε δόκτωρα, πού το κατάλαβες. Έχουμε και εστί στο τάλιρο. Look at you, look at me, and look at you. Και γενικά, παιδιά, θα δούμε και άλλες τέτοιες φοβερές κατασκοπευτικές τακτικές από τους παλιούς πρωταγωνιστές μας, όπως αυτή εδώ. Two cappuccinos. I don't want a cappuccino. Όπου ο Ιαν Μάλκομ λέει όλη την αλήθεια στην Σάτλερ όσο ένας μπαρίστα φτιάχνει καπουτσίνο για να μην τους ακούσουν. Όπου μπορώ να σας πω εγώ με βεβαιότητα πως μετά από το τέλος αυτής της σκηνής η ταινία πέσπασε ρεκόρ Guinness για την πιο αργόσυρτη κατασκευή αφρόγαλου που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Ακόμα ρίχνει ατμό, δείτε! Τόση ώρα που βαράει αυτός, όχι αφρόγαλο θα έχει μείνει κάτω. Πάει εξατμιστεί και το ποτήρι. Στο θέμα μας όμως, ο Ιαν δίνει το απαραίτητο κλειδί πρόσβασης στη δοκτορέσα ενώ τους κοιτάνε 200 κάμερες ασφαλείας. Της λέει και πού κρύβουν τις ακρίδες, άρα καταλαβαίνετε τι θα γίνει στη συνέχεια. This is gonna be a global famine. Hey, hey, we can't anticipate everything. Οπ, πάλι αυτός είναι πίσω από το κακό. Πάλι αυτός. Τι θα γίνει με αυτόν δηλαδή. Ρε παιδιά, κάθε φορά που εμφανίζεται κάποιος τρελός με λεφτά που έχει λόξα με τους δεινόσαυρους σε αυτό το franchise, τον πρώτο άνθρωπο που προσλαμβάνει είναι τον Χένρι Γου. Ο οποίος πάντα εξαπατάται γιατί πιστεύει ότι κάνει κάτι καλό και τελικά αποδεικνύεται ότι έκανε λάθος. Ρε πείτε το κάνει, ξυπνήστε. Who said anything about a second plane? We flew them separately. I'm not taking any chances. Και από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, το σενάριο της ταινίας μας παίρνει φωτιά. Γιατί ο Κούγιας, δεν θα το πιστέψετε, αλλά κρύβεται πίσω από την απαγωγή της μικρής κλόνου, η οποία μικρή θα κάνει μια στάση στη Μάλτα για να την παραλάβει μια τύπισσα βγαλμένη από ταινία Kill Bill, αλλά ταυτόχρονα εκεί θα φτάσουν και οι Owen με την Claire για να συναντήσουν έναν τυπά από το πάρκο που έκλεισε από την πρώτη ταινία. Και τώρα και αυτός, όλο τυχαίως, έχει γίνει πράκτορα CIA. Όμως, κατά την ώρα της αλλαγής αεροπλάνου, θα δει τη μικρή μία πιλότος βγαλμένη από το Star Wars αυτή τη φορά, θα ρωτήσει για αυτήν, αλλά θα της πούνε, κοίτα τη δουλειά σου. What's with the girl? Not your problem. There's your dumb business. Και θα κάνει τον πικί ψιλοκομμένο. Οι πρωταγωνιστές μας τώρα θα πάνε σε ένα παζάρι με δεινόσαυρους, το οποίο θα συναντήσουν όλο τυχαίως πάλι αυτή την πιλότο, η οποία έχει στήσει πάγκο και προσφέρει παράνομες πτήσεις σε εξωφρενικά καλές τιμές, κυρίες και κύριοι. You lost. Και αυτή, χωρίς κανένα απολύτως λόγο, θα μπει μέσα στο μπάνιο μαζί με την Κλέρ για να της πει αυτό. Listen, I just got here. Oh, no. That was not an invitation. Με τι ήταν δηλαδή, συγγνώμη, παίρνεις μέσα σε ένα μπάνιο, κάνεις μία ερώτηση, η άλλη σου απαντάει και μετά τη στυλές και από πάνω. Τι συζήτηση είναι αυτή. Wait, what is this? I need your help. I don't know you. Α, αυτό θα πει σύνδεση χαρακτήρων, κυρίες και κύριοι, αυτό θα πει ομαλή και αριστοτεχνική σύνδεση των ιστοριών. She is all alone, please. That your daughter? Yes. Sorry, I can't get involved. Αν θα εμπλακείς, θα εμπλακείς. Κάτι μου λέει ότι κάτι θα γίνει στην τύχη και θα εμπλακείς. Να μάθεις να συμμετείχεις σε ταινία του Jurassic World. I do have another job for you. What's the cargo? Αυτή γιατί φοβήθηκαν, ρε. Λαθροθύρες στυροσαύρο δεν είναι. Δηλαδή, τι περίμενε να έχει μέσα καρότσα, παράνομα καλαρίνια. Atrociraptors. Laser marks the target, they attach to the center and stop till it's dead. Πάλι με αυτό θα ασχοληθούμε! Ρε, στην αμέσως προηγούμενη ταινία δεν είδαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα να γίνεται. Ρε, εσείς τόσο πολύ βαριόσασταν να γράψετε κάτι καινούριο. Α, με πυροβολούν. Ας φύγω περπατώντας. Claire, it's Santos. Ένας αιμοβόρος δεινόσαυρος καταφέρνει να ελευθερωθεί, επιτίθεται και τρώει το κεφάλι του κακού μπροστά στον Owen και αυτός, παιδιά, όχι απλά δεν φοβάται, όχι μόνο κάνει μια απλά απειροελάχιστη κίνηση προς τα πίσω μόλις επιτίθεται ο δεινόσαυρος, αλλά μετά κάθεται και μπροστά του εκεί και μιλάει με την Claire στην ενδοσυνεννόηση. Τόσο άντρας είναι ο Owen Grundy! Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι. Και πολύ αργήσαμε, δεν νομίζετε. Πάρτε το ρε! Σας το είπα εγώ ότι θα σας δαλτηθείτε στην τύχη. Σας το είπα! Hold on tight. Δηλαδή, ρε παιδιά, προτίμησαν αυτό από το να έβαζαν την Claire να ρωτάει για την Amazing με έναν άλλον τύπο εκεί στο καταγώγιο, στο παζάρι, ρε παιδί μου, να το άκουγε η Kyla, η πιλότος εννοώ, και να της έλεγε να τη βοηθήσει, ώστε να έμπαινε και οργανικά μέσα στην όλη φάση. Για ποιο λόγο να το κάνουν όλο αυτό? Still got it.
Τέλος πάντων πάλι. Η Captain Kyla Watts λοιπόν φορτώνει τους Owen και Claire στο αεροπλάνο της και τους πηγαίνει προς την Biosyn. Και θα έρθω να ρωτήσω εγώ. Ρε ταινία, συγγνώμη τώρα που παίρνω και το θάρρος, αλλά ποιος είναι ο λόγος που η τύπισσα αυτή βοηθάει τους πρωταγωνιστές μας? Το κίνητρό της, μπορείς να μας το εξηγήσεις? Μα όχι, εντάξει, συγγνώμη, δεν έπρεπε να ρωτήσω, το ξέρω, συγγνώμη. Hey, Beta. Did you say Beta? Is that her name? I gave it to her. Τι? Πότε ακριβώς η Maisie έδωσε όνομα στη μικρή Blue, γιατί εγώ εδώ που είμαι τόση ώρα και βλέπω την ταινία, Beta δεν άκουσα ποτέ. Ρε μήπως όμως δεν εννοεί Beta, αλλά εννοεί ότι είναι έκδοση Beta η μικρή Blue, γιατί έτσι δικαιολογούνται και τα bugs. What do you know about Charlotte? She died. A long time ago. Ναι, εντάξει ρε ταινία, ωραία, την ξέρουμε αυτή την ιστορία από την προηγούμενη ταινία. Η κόρη του Lockwood πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και αυτό και εκείνος έφτιαξε έναν κλόνο της, την Maisie δηλαδή. So he made me. No, Maisie, actually he didn't. Charlotte made you. Ορίστε, ό,τι είδαμε δηλαδή στην προηγούμενη ταινία ήταν ράδιο αρβιλά. Και τι ισχύει δηλαδή, πώς την έφτιαξε η Charlotte? Is that me? Yeah. Έλα μου. Just like Blue, Charlotte was able to have a child all by herself. Πω, παιδιά! Μισό λεπτό λίγο να το χωνέψω αυτό, γιατί θα πάθω κανένα κεφαλικό. Συγγνώμη, μισό. She created you with her own DNA. Ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Συγγνώμη. Ποιο είναι το νόημα πίσω από όλο αυτό? Γιατί η Charlotte να κάνει αυτή την κίνηση και να μην προσπαθήσει να κάνει ένα παιδί κανονικότατα ζευγαρώνοντας με ένα αρσενικό ανθρώπινον? Έτσι, Ρούκου! Δεν πρέπει να έχει μια βάση η ενέργειά της αυτή? When you were a baby, Charlotte started to show symptoms of a genetic disorder. That's how she died. Δηλαδή, η Charlotte πέθανε επειδή ήταν ηλίθια και δεν έκατσε να κάνει παιδί όπως κάνει όλος ο κοσμάκης, αλλά ήθελε να κάνει πειράματα για να αυτογονιμοποιηθεί και να κάνει ένα παιδί κλόνο από το δικό της DNA, το οποίο κληρονόμησε και μια γενετική διαταραχή, αυτό μου λέτε? She didn't know she had it until after you were born. Η δόκτωρ που κατάφερε να δημιουργήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας μια νέα ζωή χωρίς την βοήθεια κάποιου αρσενικού του ίδιου είδους της, δεν ήξερε ότι έχει γενετική διαταραχή? Η δόκτωρ που χρησιμοποίησε το δικό της DNA για να φτιάξει μια ίδια με εκείνη, δεν ήξερε ότι έχει κάποια γενετική διαταραχή? Ρε, μας δουλεύετε εντελώς? Do I have it too? No, she changed your DNA. Όπα, γιατί τα πράγματα γίνονται χειρότερο όσο περνάει η ώρα. Τι εννοείς, άλλαξε το DNA της? She altered every cell in your body to eradicate this disease. Α, ωραία. Και γιατί δεν έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα και στον εαυτό της, ώστε να μην πεθάνει? Να αλλάξει δηλαδή και το δικό της DNA όπως έκανε και στη μικρή. Εύλογο ερώτημα κάνω ρε παιδιά. Δηλαδή, μυαλό θέλει. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έστω ένας δεν αναρωτήθηκε αυτό το πράγμα. Απλά δεν τους νοιάζει. Βάλε αυτό σου λένε και όποιος το καταλάβει το κατάλαβε. We don't care. Που λένε και στο χωριό μου. Thanks for coming. Ορίστε, δείτε εδώ πόσο δεν τους νοιάζει, παιδιά. Παραδείγματος χάρη, εδώ οι Grant και Sattler βρίσκονται ντυμένοι με ρούχα της Biosyn, έτσι, από το πουθενά. Επειδή μας έδειξαν λίγο πριν ότι κάποιοι άλλοι υπάλληλοι τις έβγαζαν, τι κι αν κυκλοφορεί ένα σωρό υπόλοιπος κόσμος στην εταιρεία, τι κι αν τους παρακολουθούν 500 κάμερες, αυτοί κάπως κατάφεραν και έκλεψαν τις στολές και μπήκαν μέσα στην απαγορευμένη περιοχή. Τέρμα τελείωσε, ρε! Τι θέλετε τώρα και εξηγήσεις? Άντε από εδώ να πούμε, απαιτητική. Όλος τυχαίος όμως, κυρίες και κύριοι, είχαμε ώρα να το πούμε. Όλος τυχαίος λοιπόν και πάλι η Maisie αποφασίζει να αποδράσει μαζί με την Baby Blue. Ο Κούγιας ενεργοποιεί το συναγερμό, οι ακρίδες τρελαίνονται και δεν θα πιστέψετε τι συμβαίνει στη συνέχεια. Όλος τυχαίος, η μικρή Maisie και η Grant και Sattler συναντιόνται. Σενάριο. Εδώ της είπε να έρθει ο Τρέβορ, μη δίνετε σημασία εσείς, συνεχίστε τη δουλειά σας. Στην συνέχεια της ταινίας μας, οι πρωταγωνιστές μας θα προσγειωθούν απότομα στην πραγματικότητα, θα έλεγε κάποιος. Αφού ένας φτερωτός δεινόσαυρος διαλύει ως άλλος Darth Vader το αεροπλάνο που επιβαίνουν και οι Owen και Kyla μένουν μέσα για να συντριβούν όπως είδηστε σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ η Claire μετά από εντολή του Owen εκτοξεύεται στον αέρα. Στην ουσία δηλαδή την έστειλε για να τη φάνει δεινόσαυρη δηλαδή. Μπράβο Owen, ωραία τακτική. Και δεν στόχα, Και τώρα κυρίες και κύριοι θα ακούσετε τον τίτλο του σχεδίου που έχει η πιλότος Kyla, ο οποίος τίτλος χαρακτηρίζει και ολόκληρη την ταινία που βλέπουμε. Wow!
What's the plan? Whatever happened, that's the plan. Άννα, γεια σου, πες τα Χριστό στο μήνα, γεια στο στόμα σου. Αλλά πού να γλιτώσουμε από δάφτην, τελικά η Κλέρ σώνεται παιδιά, για να οδηγηθούμε στην καλύτερη σκηνή της ταινίας μας. Στην καλύτερη είπα. Στην μοναδική καλή στιγμή της ταινίας μας. Η Κλέρ λοιπόν σέρνεται στα χώματα και τα νερά του πάρκου εκεί της Biosyn, ενώ ένας τυφλός δεινόσαυρος και μεγάλος φαν του ψαλιδοχέρι, καθώς φαίνεται, την έχει πάρει στο κατόπι, ώσπου γίνεται αυτό. Να πω εδώ ένα τεράστιο μπράβο σε όποιον σκέφτηκε αυτό το στιγμιότυπο. Νομίζω βέβαια πως το είχαν σποιλάρει από το τρέιλερ και ώρας, οπότε δεν εντυπωσιάστηκα και τόσο όταν το είδα τελικά στην ταινία. Αλλά εντάξει, είναι και λογικό. Τι άλλο να έδειχναν, δεν είχαν και πολλές επιλογές από ό,τι έχετε καταλάβει. Κοίτα να δεις που βγήκαν αλόβητα από το αεροπλάνο οι πρωταγωνιστές μας, παιδιά. Πλέον στις ταινίες, όταν γίνεται ατύχημα, πιο πολύ ενδιαφέρομαι για το τι έπαθε το όχημα παρά για τους πρωταγωνιστές. Και συνήθως κάτι τέτοια πράγματα τα βαφτίζουμε ως σεναριακές εκπτώσεις, αλλά εδώ μιλάμε για Black Friday σεναρίου, όχι απλή έκπτωση. Ναι, είπες δεν μπορώ να αναμειχθώ και την έκανες με ελαφρά. Πω, τεράστια φράση από την πρωταγωνίστριά μας, κυρίες και κύριοι. Δεν αρκεί να μην κάνεις τίποτα. Πω, τι είπε ρε, τι είπε ρε φιλόσοφος, ο γκουρού, ο Γκάντι, τι είπε. Ρε είστε τρελή ρε. Αφού στην τύχη βρέθηκε αυτή να βοηθάει την Κλέρ, τι ψάχνετε τώρα να της βρείτε δικαιολογία Sony και Day, αφού δεν γυρνάει το πράγμα τώρα, πάει, πέταξε. Αλλά ας αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, κυρίες και κύριοι, γιατί η ταινία έχει λογότυπο με δεινόσαυρο και πρέπει να το δικαιολογήσει αυτό. Δεν πιστεύω να το ξεχάσατε. Εκείνη ακόμη το θυμάται. Όποτε τσέρ. Δεινόσαυρο, παιδιά, από καρναβάλι του Ρίο, πρώτη φορά βλέπω. Ξέρετε κάτι όμως, παιδιά, νιώθω ότι κάτι μου λείπει από αυτό το project. Κάτι βασικό, δεν ξέρω τι, αλλά έχω την αίσθηση ενός τεράστιου κενού. Really love her, huh? Yeah. I get it. I like redheads too. Ναι ρε παιδιά, ναι, ναι, τώρα μάλιστα, ναι, τώρα ήρθε το πράγμα και έδεσε. Λέω κι εγώ, θα δω σύγχρονο project χωρίς κάποιον gay χαρακτήρα μέσα. Είναι δυνατόν, αφού πλέον είναι must. Και δεν έχω τίποτα με τους gay, έτσι, γιατί μερικοί καταλαβαίνετε και ό,τι θέλετε, ή μάλλον ό,τι σας συμφέρει. Αλλά τα τελευταία χρόνια, όλη αυτή η επιτηδευμένη προβολή από το Hollywood και όχι μόνο, ρε παιδιά, τώρα δεν έχει να κάνει με τη στήριξη στους gay, αλλά με την εμπορευματοποίηση της κατάστασης για να κόβουν εισιτήρια. Και όποιος πιστεύει το αντίθετο, κοιμάται όρθιος. Πάντως, για να μην είμαι άδικος, τουλάχιστον ο χαρακτήρας. Η στήρα Σκάιλ εδώ πέρα δεν φαίνεται να έχει γραφτεί με κομπλεξισμό αλλά με σεβασμό και δεν μπορώ να μην πω ένα μπράβο σε αυτό. Άιστο Ιέολο! Δηλαδή θα έπεφτα τώρα από τα σύννεφα με αυτό που μόλις άκουσα, αλλά με πρόλαβαν ο Ιντιάνα Τζόνς και η Μπάγκαλορ από πριν. Α, ναι ρε, ο T-Rex! Ναι, γιατί βλέπουμε ταινία Jurassic, άρα υποχρεωτικά, επειδή υπάρχει στο logo, πρέπει να έχουμε και ένα T-Rex μέσα, άσχετα εάν σε κάθε επόμενη ταινία τον παρουσιάζουμε όλο και πιο φλόρο και αδύναμο. Πρέπει να έχουμε μέσα T-Rex! Τώρα στο logo, ρε! Πα, τι λέρε, παιδάκι. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Δύο αλφα αρπακτικά τσακώνονται για ένα ελάφι που δεν σκότωσε κανένας από αυτούς. Ψόφιο το βρήκα. Το είχε σκοτώσει ο ψαλιδοχέρης αυτό λίγο πριν, ο οποίος ψαλιδοχέρης, να το πούμε εδώ, ότι είναι χορτοφάγος. Αλλά εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες. Φοβερά σκληρή σκηνή πάντως, παιδιά. Μιλάμε, έχω χεστεί πάνω μου, Μιλάμε τώρα για αλφα πρέντατον. Μετά, άμα είναι ρε, βάλτε τους και να κάνουν και διαγωνισμό ρευσίματος. Και όποιος χάσει, να φύγει από το πάρκο. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα το Jurassic World Dominion να γράψει ιστορία. Ω, μη μου πεις πως ο ιστορικός δεινόσαυρος που έφαγε τον Γλίτσα στην πρώτη ταινία θα φάει τώρα και την Κλέρ. Ταινία, άμα το κάνεις αυτό, στο υπόσχομαι τα ξεχνά όλα, να ξέρεις.
στο διάλογο ρε πια. Στο διάλογο πια, ιδίες. Το διάλογο. Owen, Owen Grundy, μόλις έπνιξε με τα γυμνά του χέρια έναν δεινόσαυρο. Ρε ποιος Thor έτο, ποιος Thor, ποιος Superman, σαν τον σούπερ ήρωα Owen Grundy δεν είναι κανείς. Ο τύπος μιλάει στους δεινόσαυρους, τους κρατάει μακριά με το Force, πέφτει από αεροπλάνα και δεν παθαίνει τίποτα, κρατάει έναν ολόκληρο δεινόσαυρο 3,5 τόνων με τα γυμνά του χέρια και τώρα μπορεί και τους πνίγει κιόλας. Το επόμενο ξέρετε ποιο είναι, να εμφανιστεί καβάλα στον τυρανόσαυρο Rex για να θερίζει κόσμο. Έτσι μπράβο, πάρε δρόμο δεινοσαυράκι, έσκασε νέο αλφα μέλη στην γειτονιά. Owen Grundy κυρίες και κύριοι. Go ahead. Ο Κούγιας όμως, για να μην αφήσει πίσω τα αποδεικτικά στοιχεία, αποφασίζει να κάψει τις μεταλλαγμένες ακρίδες και δείτε πλάνο από πίσω, αλλά Christopher Nolan παιδιά, που κάνει έντονο το πόσο κακός είναι αυτός ο τύπος. Ευτυχώς κάνατε και κάτι σωστά, πάλι καλά. Εντάξει παιδιά, τα σωστά να τα λέμε. Δεν είχε υπολογίσει όμως ο κακός μας πως οι ακρίδες bodybuilder θα έσπαγαν τους αραωγούς όμως και θα πετούσαν ανέμελες στον έξω κόσμο ενώ φλέγονται βάζοντας φωτιά σε ολόκληρο το πάρκο. Βέβαια τις έβαλα να φλέγονται σε ρί για κάνα 40 λεπτό, λες και είναι ελιά σε τζάκι, αλλά δεν βαριέσαι. That can't be right. Αυτό λέω και εγώ καηλά μου. Oh my god, oh my god! That's bananas. Ε, τι? Παιδιά, όντως τώρα αυτός είπε μπανάνες, έρχεσαι και το χάνω σιγά σιγά με αυτό που βλέπω. Αλλά ήρθε η ώρα κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να κάνει και πάλι η ταινία αυτό που ξέρει καλύτερα. Ήρθε επιτέλους η ώρα να ενώσει παλιά και νέα εποχή με την τεχνική που μόνο ο Trevor Roo και η παρέα του ξέρουν. Στην τύχη! Ναι, μωρή ταινιάρα, ναι! Πόσο δεν σε νοιάζει, πόσο! Πόσο κρίμα ρε παιδιά είναι να ακούγεται αυτή η μουσικάρα σε αυτήν εδώ την κουράδα. Πόσο κρίμα. Και μιας και είπα μουσική εδώ, να πω και γενικά πόσο κρίμα είναι η πολύ όμορφη μουσική που έχει γράψει ο Τζιαντσίνο να ακούγεται σε αυτή την κουράδα. Ναι, θα το ξαναπώ. Thank you. Yeah. Ρε παιδιά, αυτή για ποιο πράγμα της λέει ευχαριστώ, για την μικρή. Και πού ξέρει ότι αυτή την έσωσε τη μικρή και όχι κάποιος από τους υπόλοιπους που ήταν μαζί. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά! Δηλαδή, εντάξει, το έχουμε πάρει χαμπάρι. Έπρεπε να υπάρχει και ένα μήνυμα για την γυναικεία δύναμη και ενότητα στην ταινία για τη 2023, αλλά είμαστε με τα καλά μας τώρα. Κάτι το σωστό άμα είναι. Ξέρετε, παιδιά, πώς σκέφτονται αυτοί. Λένε, μπορεί να μην βγάζει κανένα νόημα το στιγμιότυπο, αλλά το βάλαμε στην ταινία μας και αυτό. Είμαστε σύγχρονοι τώρα. Τα καλύψαμε όλα, άρα θα έρθουν να μας δουν και όλοι. Ρε, ίδιες οι γυναίκες θα έπρεπε να σας είχαν πάρει με τις πέτρες για κάτι τέτοια. Don't move. Ειλικρινά, έχετε γίνει απολαυστικότατοι, δεν έχω λόγια πλέον. Ου, spicy. Αλλά εγώ τώρα ρε παιδιά δεν έχω καταλάβει. Αυτός ο δεινόσαυρος, ποιος είναι? Giganotosaurus, biggest carnivore the world has ever seen. Μπράβο, άντα γεια σου, λέω κι εγώ. Giganotosaurus. 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 For the apex predator. Largest known terrestrial carnivore. Biggest carnivore the world has ever seen. Λογικά θα είναι το μεγαλύτερο σαρκοφάγο που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Τα, δεν είναι και σίγουρος όμως. Ω, πού πήγαν λέει τώρα όλοι το μεγαλύτερο σαρκοφάγο που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Μπράβο όμως, μπράβο, μπράβο για το τεράστιο animatronic του γιγανοτόσαυρου. Καλά το είπα. Γιγανοτόσαυρου. Γιατί ναι, παιδιά, και αυτό είναι ανιματρόνι. Giganotosaurus. That's the tongue. Look how big. So you got to put it inside. Exactly. Got a nick to take your membrane. Eye moves left. Σε αυτό το τομέα, το ξαναλέω, τους βγάζω το καπέλο. Βασικά, αυτό τους έσωσε κιόλας, γιατί εάν αποφάσιζαν να πάνε με CGI, τώρα θα μιλούσαμε για 100% παροδία. Τώρα έρχεται το καλό. Ο γιγανοτόσαυρος ζογκλέρ. Γιατί ζογκλέρ, γιατί μόνο έτσι ρε παιδιά αιτιολογείται στο ότι στο στόμα του δεινόσαυρου έγινε έκρηξη μόλις έπεσε μέσα η φλεγόμενη ακρίδα. Λίγο πριν το μεταξύ είχε γίνει αυτό έτσι. Εκεί δεν είχε κανένα θέμα. Τώρα ξαφνικά πήρε φωτιά το στόμα του. Αλλά περιμένετε, γιατί το πράγμα έγινε συνέχεια.
Γιατί θα σας κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση, κυρίες και κύριοι. Πώς επιβιώνεις από το μεγαλύτερο σαρκοφάγο αρπακτικό που έχει δει ποτέ ο πλανήτης αυτός? Με μακέρι! Δινόσαυρο, α, μακέρι! Έτε, έλα, πια την κάνω από εδώ, λέει ο γιγανοτόσαυρος. Πάω να φάω καμία φλεγόμενη ακρίδα. Το μεγαλύτερο σαρκοφάγο που έχει δει ποτέ αυτός ο πλανήτης. Αλλά πάλι καλά να λέμε, παιδιά, που έχει γίνει τουλάχιστον καλή και σοβαρή δουλειά στον κακό μας. Γιατί αλλιώς... Τι να πω κι εγώ τώρα. Δεν έχω λόγια πραγματικά, παιδιά. All living assets en route to emergency containment. Τέλος πάντων, άρα λοιπόν όλοι οι δεινόσαυροι καλούνται να επιστρέψουν στη βάση για μάντρωμα λόγω του τσιπ που έχουν στο κεφάλι τους, όπως είχαμε μάθει πιο πριν. Πριν όμως πάμε στην τελική σκηνή, παιδιά, πρέπει να δούμε και την κατάληξη του κακού μας. Ωραία, ο κακός μας δηλαδή που είχε το κουτάκι με τον αφρό ξυρίσματος Μπάρμπασολ, ξέρετε αυτό που υπήρχε και στην πρώτη ταινία, κατέληξε όπως και αυτός που το είχε στην πρώτη ταινία του Jurassic Park. Αλλά λίγο πριν, ο Ιαν Μάλκομ, όταν τον απέλησε αυτός ο ίδιος, του είχε πει: Envision what? An evil, unbound Prometheus. Prometheus got gored. So will you, you rapacious rat bastard. Άρα, λέω εγώ τώρα, δεν θα ήταν ένα ωραίο οπτικό callback ο τρόπος που θα πέθαινε ο κακός μας να ήταν ο πνιγμός? Δεν ξέρω πώς, ρε παιδιά, να βρίσκανε αυτήν έναν τρόπο. Ας βάζανε να τον πνίξει ο Owen, ξέρουν αυτοί. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι πάθατε? Εσείς δεν υποτίθετε ότι έχετε τσιπάκι στο κεφάλι ώστε να πάτε να σας μαντρώσουν? Τώρα σας ήρθε να παλέψετε και την κυριαρχία. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε κι αυτό, γιατί ευτυχώς, τουλάχιστον στο τέλος, ο Dr. Grant κατάλαβε επιτέλους την αλήθεια για την ταινία Dominion. Άνα γεια σου, πολύ σωστός. Οπότε τι κάνει, σηκώνεται και φεύγει τρέχοντας μαζί με τους υπόλοιπους. Όσο σκάει και ένας τρίτος δεινόσαυρος του Τζακωμό. Ο ψαλιδοχέρης. Και είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακολουθήσει? Πάρτε το. Fatality. Ναι ρε, οι Dinosaurs Tag Team, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά στο Jurassic World franchise ο Τυρανόσαυρος Rex σκοτώνει τον εχθρό με συνεργασία. Δηλαδή με τόσες συνεργασίες, παιδιά, αυτός δεν είναι ο Τυρανόσαυρος Rex, αυτός είναι ο Τρανός. Δεν θα είναι εύκολο για σένα να ξεχάσεις εμένα. Και κάπου εδώ αρχίζει και τελειώνει το Jurassic World και η εκδίκηση της ακρίδας, κυρίες και κύριοι. Όμως περιμένετε λίγο, περιμένετε, γιατί έχουμε και κάτι ακόμη. Τι γίνεται τώρα, αυτό λίγο πριν δεν πήγε να τους επιτεθεί και του έριξαν αναισθητικό για να το μεταφέρουν? Για να δω, το έφερες πίσω μωρή λουλού, όπως σου είπα. Έτσι μπράβο, μόλα τώρα. Ρε τι κοίτας καημένε, μόλα σου λέω μην έχουμε άλλα. Έτσι μπράβο. Και τώρα επίσημα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πούμε πως η ταινία μας δεν έχει τέλος. Ναι, γιατί ναι μεν η Maisie σώθηκε, ναι μεν η μικρή Blue σώθηκε, ναι μεν οι ακρίδες σταμάτησαν να τρώνε τα πάντα. Βέβαια δεν ξέρω πως λύθηκε αυτό, διότι κάτι θα πρέπει να τρώνε και αυτές, τέλος πάντων. Αλλά οι δεινόσαυροι που κυκλοφορούν στον έξω κόσμο, με αυτούς τι έγινε? Αφήστε παιδιά, απαντάω εγώ. Τίποτα. Οι τύποι κάνανε μία σεναριακή τρύπα στο νερό. Well done! Πολύ ωραία. Και ήρθε τώρα, παιδιά, ένα κανάλι από την Ελλάδα, ένα YouTube κανάλι από την Ελλάδα, να φτιάξει μέσα σε λίγα λεπτάκια καλύτερο σενάριο από αυτό που πληρώθηκαν για να φτιάξουν ο Τρεβοροβλάκας και η παρέα του. Λοιπόν, φωνάζω τον Ανδρέα και επιστρέφω. Και τώρα που ήρθε ο σωστός άνθρωπος δίπλα μου, είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε επιτέλους το σενάριο και να μην είναι όλα τα πράγματα
Στην τύχη. Χαίρετα τον κόσμο. Είναι πλέον το δεδομένο το ότι. Δεν χαίρετα τον κόσμο. Α. Μπράβο. Γεια σας από τον Αντρέα. Λοιπόν, πόση ώρα μας πήρε η Αντρέα για να γράψουμε καλύτερο σενάριο από τον Trevor Rubin. Μας πήρε ένα 20 λεπτάκι, 25 λεπτάκια. Χαλαρό. Χαλαρό. Σβηστό. Τίποτα. Σβηστό. Λοιπόν, στο δικό μας σενάριο, η ιστορία από πού συνεχίζεται. Ακριβώς εκεί που σταματάει η δεύτερη ταινία. Ακριβώς. Εκεί που σταματάει το Fallen Kingdom. Του κακά. Ξεκινάει η δική μας τρίτη ταινία. Προσέξτε, η φιλοσοφία είναι ότι αυτή η ταινία, το Dominion δηλαδή, δεν λέγεται Dominion, είναι η τέταρτη ταινία του franchise και Dominion θα λέγεται η δική μας η ταινία. Γιατί, όπως στο τέλος της δεύτερης ταινίας αποδρούν όλοι οι δεινόσαυροι από του Λόκου το πράγμα εκεί που έχει φτιάξει και την έπαυλη, εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο και μαζί τους εξαπλώνεται και η μαύρη αγορά, όπως ακούγεται και στην ταινία που έχει φτιάξει ο Trevor. Ο Louis Dawson λοιπόν ζητάει τη βοήθεια των παλιών και των νέων επιστημόνων για να πιάσουν τους δεινόσαυρους περισσότερους δεινόσαυρους. Ναι, που έχουν βγει έξω παγανιά, ρε παιδί μου. Αλλά και για να καταπολεμήσει ταυτόχρονα και τη μαύρη αγορά. Ο Dawson, να πούμε ότι στη δική μας ταινία, σε όλη τη διάρκεια της, στη μεγαλύτερη διάρκεια της, θα παρουσιάζεται όσο. Σωτήρας του είναι σαν ανθρωπότητα. Όσο καλό δηλαδή της υπόθεσης. Ναι. Τελικά, τι κάνουν οι πρωταγωνιστές μας, η ομάδα των τεσσάρων δηλαδή. Η Claire, ο Owen, ο Grant και η Sattler. Αυτοί κλήθηκαν, ας πούμε, να σώσουν τον κόσμο. Μπράβο. Το καταφέρουν αυτό. Προσπαθούν να εμφυτεύσουν πάνω, να βάλουν κάτι τσιπάκια πάνω στους δεινόσαυρους. Μπράβο. Όπως έγινε και στο πάρκο που είδαμε σε αυτή την ταινία, τα τσιπάκια δηλαδή, που τους λέει ο άλλος ότι με το που τα ενεργοποιούμε. Μαζεύονται όλοι. Μαζεύονται όλα στην τέτοια. Αυτά τα τσιπάκια λοιπόν προσπαθούν να τα βάλουν οι πρωταγωνιστές μας. Τα οποία όμως τσιπάκια ποιος θα έχει φτιάξει, ο Webb. Mm. Ο Franklin Webb. Κατά την προσπάθεια να περάσουν αυτά τα τσιπάκια, τι παθαίνει η Αντρέα ή η Sattler. Η Sattler τραυματίζεται κατά την προσπάθεια να βάλουν το τσιπ σε έναν από τους δεινόσαυρους, συγκεκριμένα στον τυρανόσαυρο. Ναι, ας πούμε τον τυρανόσαυρο, έτσι έναν δύσκολο. Και ο Grant επιστρέφει μαζί της στις εγκαταστάσεις της BIOS. Ναι, την πάει πίσω δηλαδή εκείνος, γιατί κάποιος πρέπει να τη μεταφέρει εφόσον έχει τραυματιστεί. Οπότε η ομάδα μας σπάει στα δύο. Και μέσω του Ian ανακαλύπτουν πως ο Dawson έχει κάνει μια μυστική συμφωνία με την κυβέρνηση για αποκλειστική χρήση των δεινόσαυρων. Α, μπράβο. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο το σποιλάρει αυτή η ταινία των Dominion στα πρώτα της λεπτά, εμείς το χρησιμοποιούμε ως plot twist της δικής μας ταινίας. Ναι. Ο Dawson δηλαδή εμφανίζεται ως καλός σε όλη την ταινία και στο τέλος εκεί αποκαλύπτεται το ότι έχει κάνει μια μυστική αποκλειστική συμφωνία με το κράτος και ποια είναι η επόμενη κίνηση του Dawson όταν μαθαίνει ότι οι πρωταγωνιστές μας έχουν μάθει την αλήθεια και το ξέρουν. Προσπαθεί να τους φέρει με το μέρος τους, αλλά αυτοί όμως του πάνε κόντρα. Ακριβώς. Προσπαθεί να τους φέρει με το μέρος τους, όπως είπαμε, αλλά αρνιώνται και τους φυλακίζει. Και τους φυλακίζει. Οπότε, εφόσον τους φυλακίζει, εκεί καταλαβαίνετε ότι δεν έχει και πολλές εναλλακτικές. Ναι. Τους φυλακίζει όλους, και τον Μάλκομ και τους άλλους δύο. Ο Dawson λοιπόν αναγκάζεται να βάλει μισθοφόρους να σκοτώσουν τους Claire και Owen. Ακριβώς. Διότι δεν υπάρχει πίσω γύρισμα. Δεν υπάρχει πίσω γύρισμα από αυτό. Ναι. Αυτούς φυλάκισε, τους άλλους πρέπει να τους σκοτώσει γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Βάζει μισθοφόρους. Αλλά παιδιά, σε αυτή την ταινία ο πρωταγωνιστής είναι ο Chris Pratt. Και ναι, ο Chris Pratt. Δεν φυλακίζεται, δεν πεθαίνει, δεν παθαίνει τίποτα. Κλειτώνουν φυσικά. Μπράβο. Και η ταινία τελειώνει με τους πρωταγωνιστές μας να χάνουν και να προσπαθούν στην επόμενη ταινία ως φυγάδες να ρίξουν την BIOSIN. Α, μπράβο. Δηλαδή στην ουσία δεν έχουμε happy ending στην ταινία μας. Αυτό θα πει Jurassic World Dominion. Γιατί μέχρι, εμείς τώρα το πάμε πολύ γρήγορα, μέχρι να φτάσουν σε σημείο να περάσουν τα τσιπάκια και θα έχει δείξει δεινόσαυρους μέσα στις πόλεις να κυνηγάνε κόσμο, ναι, να σκοτώνουν κόσμο. Εντάξει, δεν δείχνει αίματα και τέτοια, θα το ήθελα, αλλά δεν γίνεται γιατί είμαστε family friendly. Θέλω να σας πω ότι το χάος θα το δείξει. Θα είναι Jurassic World. Απλά εμείς το είπαμε λίγο πιο. Το είπαμε γρήγορα στα πάντα. Ναι, είπαμε ότι αυτό που θα έγραφε το IMDb σαν γρήγορο plot, ρε παιδί μου. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί θα το βλέπαμε όλο αυτό. Και στο τέλος δεν έχουμε happy end. Έχουμε ένα τέλος στο οποίο στην επόμενη ταινία θα τρέξετε όλοι. Που σε κάνει αυτό, που σε κάνει αυτή την επόμενη ταινία. Να τη δείτε, γιατί στην επόμενη ταινία οι πρωταγωνιστές μας θα είναι φυγάδες. Θα είναι στην ουσία μια ταινία γεμάτη καταδίωξη, η οποία θα είναι συνεχώς στα κόκκινα. Αυτό λοιπόν ήταν το σενάριό μας. Γράψτε μας από κάτω αν σας άρεσε καλύτερα αυτό το σενάριο ή αυτό το σενάριο. Ένα από τα δύο δηλαδή. Και επίσης θα ήθελα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια και ποια είναι η πιο άβολη, πιο cringe στιγμή που έχετε δει στην Jurassic World. Τριλογία, ο Θεός να την κάνει. Δύσκολο. Πιστεύω θα είναι δύσκολο γιατί έχετε πολλές. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εν είστε καινούργοι, καινούργιες, πατήστε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι, μην το ξεχνάτε, για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν.
Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε εσείς καλά και να περνάμε και εμείς καλά ή και καλύτερα, θα έλεγε. Και χειρότερα, αν αναγκαζόμαστε. Και χειρότερα, άμα βλέπουμε αυτές τις ταινίες. Άντε, γεια σας!